Νομίζω ότι με τα τόσο ωραία μέλη και ο Άγιος Δημήτριος και η Παναγία χαίρονται. Τόσο όμορφα που ακούγονται σε αυτό τον ωραίο ναό, με αυτές τις ωραίες φωνές, με αυτούς τους ωραίους ανθρώπους που είναι μαζί μας απόψε. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε όλοι μαζί και θα ακούσουμε τους υπέροχους ύμνους της παράδοσης του γένους μας, αυτούς που η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία μελοποίησε και μας παρέδωσε και σήμερα υποδεχόμαστε στο ναό μας τους τρεις άρχοντες της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και τον ωραίο Βυζαντινό χορό από τη Φλόρινα, επωνόματι του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού με το χωράρχη τους. Και μου θυμίζει έτσι αυτό που η παράδοση μας άφησε σαν ιστορία, ότι στην Αγία Σοφία οι χοροί ήταν 35 μελείς, δεξιά και αριστερά. Οπότε φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα ακούγονταν τα μέλη, όπως αυτά που μόλις πριν λίγο ακούσαμε και αυτά που θα ακολουθήσουν. Και συνεχίζουμε μια παράδοση αρχαία και διατηρούμε την αρχαία μουσική των προγόνων μας, των αρχαίων Ελλήνων, και την κρατάμε στο Βυζάντιο και τη μεταλαμπαδεύουμε από στόμα σε στόμα, από βιβλίο σε βιβλίο μέχρι σήμερα και εις τους αιώνες. Γιατί αυτή είναι η παράδοσή μας και αυτή είναι η καύχησή μας. Και η μουσική παιδεία των ανθρώπων περνάει στο DNA τους και βλέπετε πώς ευχαριστιέται η ψυχή όλων όταν ακούμε ένα ωραίο τροπάρι, όταν εκτελεστεί σωστά, επειδή μέσα μας υπάρχει αυτή η χιλιόχρονη, υπερχιλιόχρονη παράδοση. Τα μέλη λοιπόν της Μεγάλης Εκκλησίας μας ευχαριστούν, οι άνθρωποι της Μεγάλης Εκκλησίας μας ευχαριστούν, οι ύμνοι προς την Παναγία, προς τους Αγίους μας ευχαριστούν. Περιμένουμε το πάθος και το πάθος, η προσμονή του πάθους είναι η χαρά της Ανάστασης και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μπερδεύεται το πάθος και η Ανάσταση και η χαρά μας είναι σταυροαναστάσιμη. Η χαρά μας είναι σταυροαναστάσιμη που είστε μαζί μας όλοι εσείς, που είμαστε μαζί σας εμείς, που είμαστε όλοι μαζί μπροστά στην Παναγία, μπροστά στο Χριστό, τον παθόντα και ταφέντα και αναστάντα. Και εύχομαι αυτή η χαρά να μην λείψει ποτέ από κανενός στην καρδιά. Να είστε πάντα καλά. Παρουσιολογιότατε εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί ιεροψάλτες, κυρίες και κύριοι. Αναμφίβολα, η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική ανήκει στα σημαντικότερα παραδοσιακά μας στοιχεία. Διαθέτει πρωτοτυπία και πλούτο μουσικών ιδεών, ποικιλία ήχων και θαυμαστό συνδυασμό μουσικών κλιμάκων. Με τους 8 ήχους της, εκφράζει διάφορες ψυχικές καταστάσεις. Τέρπει την ακοή, ειδύνει την καρδιά, μεταρσιώνει το νου και ανεβάζει τους πιστούς τους αναβαθμούς της κατανήξεως για αμεσότερη προσομιλία με την απόλυτη οντολογική και αξιολογική πραγματικότητα που είναι ο Θεός. Ως τέχνη που υπηρετεί τη λατρεία είναι καθαρά εκκλησιαστική και ο χαρακτήρας της είναι μυσταγωγικός και αναγωγικός.
γεύση του μυσταγωγικού και αναγωγικού χαρακτήρα της βυζαντινής μουσικής θα πάρουμε απόψε από την μουσικοφιλολογική εσπερίδα που οργανώνει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου 40 Εκκλησιών και την οποία λαμπρύνουν με την παρουσία τους τρεις κορυφαίοι πρωτοψάλτες από τη Δυτική Μακεδονία με τις χοροδίες τους. Πρόκειται για τον κύριο Στέφανο Δόντζο, πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης, τον κύριο Σωτήριο Αρβανίτη, πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης Κοζάνης και τον κύριο Αθανάσιο Βουγιοκλή, πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίων Πάντων Καστοριάς. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 8 μικρές ενότητες με αντιπροσωπευτικούς ύμνους της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδος. Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή που διανύουμε είναι η αγιότερη, η πνευματικότερη και κατανυκτικότερη περίοδος του εκκλησιαστικού χρόνου. Πρόκειται για την κατεξοχήν περίοδο που ανταποκρίνεται περισσότερο από κάθε άλλη στις ανάγκες της πεπτοκιείας ανθρωπίνης φύσεως και βρίσκεται πιο κοντά στον χαρακτήρα και τη φύση της Εκκλησίας. Ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο συνοψίζονται και ανακεφαλαιώνονται επί το αυστηρότερο η σκοπή της Εκκλησίας και εκφράζονται δυναμικά στη ζωή των πιστών. Είναι μια περίοδος γεμάτη πνευματικές προκλήσεις και ευκαιρίες, η αξιοποίηση των οποίων αποτελεί ανάγκη της ψυχής μας. Η πρώτη ενότητα ξεκίνησε με το ιδεόμελο του Εσπερινού της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου «Μη προσευξόμεθα φαρισαϊκός αδελφή». Θα ακολουθήσει το δοξαστικό του Εσπερινού της Κυριακής του Ασώτου «Ο πόσων αγαθών» και το δοξαστικό των ένων «Πάτερ αγαθέ, εμακρύνθην από σου». Δεσπόζουσες έννοιες αυτών των ύμνων είναι η ταπείνωση και η μετάνοια. Η ταπείνωση είναι η αρετή των αρετών. Ο Ιερός Αυγουστίνος την ονομάζει «μίζωνα των αρετών». Στον χριστιανισμό η ταπείνωση δεν είναι το συνέστημα της μειονεξίας για το οποίο μας μιλάει η σύγχρονη παιδαγωγική, ούτε η στήρα και η υποκριτική ταπεινολογία, αλλά η βαθιά και αγία αρετή, η σαφής γνώση του εαυτού μας, πάνω στην οποία στηρίζεται ολόκληρο το οικοδόμημα του χριστιανικού ηθικού βίου. Η μετάνοια, που ιδιαιτέρως τονίζεται στους ύμνους της Κυριακής του Ασώτου, είναι για τους πατέρες της Εκκλησίας όχι μια αποφασιστική στιγμή, αλλά μια αποφασιστική ζωή. Είναι μια αναμοχλευτική δύναμη καθάρσεως, διανοίας, αισθημάτων και βολήσεως. Η άφηση εξ αντικειμένου που μας προσφέρει η μετάνοια δεν είναι ένας ιερός αυτοματισμός, ούτε μια μαγική ενέργεια, αλλά η επανατοποθέτηση του ανθρώπου στη σχέση του με το Θεό.
Oh, Lord.
Πρώτος ύμνος της δεύτερης ενότητας είναι το υπέροχο ιδιόμυλο των ένων της Κυριακής της Θηρινής, το στάδιον των αρετών Ινέοκτε. Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής παρομοιάζεται με στάδιο στο οποίο προσκαλούνται να πάρουν μέρος οι βολόμενοι αθλήσε με την προϋπόθεση ότι θα ενσαρκώσουν τις βασικές αρετές της Εκκλησίας, δηλαδή ο στίχος την πίστη, ως θώρακα την προσευχή, ως περικεφαλαία την ελεημοσύνη και αντί μαχαίρα στην νηστεία ή της εκτέμνη από προσώπου πάσαν κακίαν. Όταν τηρηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, ο αγωνιστής πιστός θα λάβει τον αληθινόν στέφανον παρά του Παμβασιλέως Χριστού εν τη ημέρα της κρίσεως. Ακολουθεί το μέγα προκείμενο των κατανυκτικών εσπερινών μη αποστρέψεις.
ο ιερός υμνογράφος εκ μέρους της εν σκότη και σκιάς θανάτου ευρισκομένης ανθρωπότητας, οικετεύει τον δομήτορα της Εκκλησίας Κύριο, να μην αποστρέψει το πρόσωπό του από αυτόν, αλλά να τον χαρίσει, αλλά να του χαρίσει τη λύτρωση και τη σωτηρία της ψυχής του. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το δοξαστικό της δεύτερης Κυριακής των νηστείων, της εν σκότη αμαρτημάτων πορευωμένης, που εμφανίζει τον Χριστό ως φως, που δείχνει την περίοδο της εγκρατείας, το πάθος και την Ανάσταση, ως υπέρβαση της αναισθητότητας, της ζωής, της φθοράς και του θανάτου. Ένα από τα ωραιότερα αργά ιδιόμενα των κατανυκτικών εσπερινών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι το ιδιόμενο της Τρίτης Κυριακής των νηστείων «Ατενίσε το όμα». Εδώ ο υμνογράφος, ως άλλος τελώνης, ζητάει το έλεος του Θεού και τον παρακαλεί να τον προφυλάξει από την φαρισαϊκή υποκρισία, η οποία είναι νόσος που λιμένεται κυρίως τους θρησκευομένους ανθρώπους και τις οποίες εκδηλώσεις είναι η τυπολατρία, η χωρίς αγάπη ευσέβεια, ο θρησκευτικός φανατισμός και η μυσαλλοδοξία. Η δεύτερη ενότητα κλείνει με το ωραιότατο δοξαστικό των ένων της Πέμπτης Κυριακής των νηστείων σε ήχο πρώτο, ουκ έστιν η Βασιλεία του Θεού βρώσεις και πόσεις. Το μήνυμα του υπέροχου αυτού ύμνου είναι ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν μας εισάγει η ατομική μας αυτάρκεια ή η απατηλή αίσθηση αυτοδικαιώσεις μας, αλλά η συντριβή της αυτοπαρέτησης και τα δάκρυα που χωρίζει η χαρμολύπη της εν Χριστώ εκοσμικευμένης ζωής. Το στάδιο των αρετών υπέοξε η βουλωμένη αθλήσε εισέλθετε αναζωσαμένη
Yeah.
αλόγηση τους θησαυρούς αυτών εν χαρσί. Η τρίτη ημνολογική ενότητα είναι αφιερωμένη στην Κυριακή των Βαΐων. Η Κυριακή των Βαΐων ή Βαϊοφόρος Κυριακή ή Βαϊοφόρος Εορτή μας θυμίζει τη θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Είναι μια ημέρα πανηγυρική που προαναγγέλει τη νίκη που έρχεται. Τη νίκη ως θρίαμβο της Βασιλείας του Θεού που μόνη αυτή δίνει νόημα και σκοπό στην ανθρώπινη ζωή. Το πρώτο τροπάριο σήμερον η χάρη του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε. Μας μεταφέρει στα χρόνια της ακμής του μοναχισμού, όταν την παραμονή της Κυριακής των Βαΐων οι ασκητές επέστρεφαν στα μοναστήρια από τα ασκητήριά τους, όπου είχαν εγκατασταθεί την ημέρα της γιορτής του Αγίου Αντωνίου.
με την ευκαιρία αυτής της επανασυναθρήσεως για τον κοινό εορτασμό της Μεγάλης Εβδομάδος και της Αναστάσεως του Χριστού, έψελναν όλοι μαζί το θαυμάσιο αυτό ιδιόμελο του Ισπερινού της Κυριακής των Βαΐων. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το υπέροχο δοξαστικό της γιορτής σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, προέξι μερών του Πάσχα, που αποτελεί ποιητική επεξεργασία της Ευαγγελικής περικοπής της ημέρας. Πρέπει να σημειωθεί ότι στα λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας μας, τα γεγονότα της διπλής γιορτής, δηλαδή της Αναστάσεως του Λαζάρου και της εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, αναφέρονται ως προήμιον του Σταυρού. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου. Εξάλλησον το ανώμημά μου σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς ηνίκαγε και πάντες αιώνες των σταυρών σου λέγονεν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Thank you.
Οι υπόλοιπες πέντε υμνολογικές ενότητες είναι αφιερωμένες στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, που είναι η δυναμικότερη σε θρησκευτικά βιώματα περίοδος του εκκλησιαστικού χρόνου. Ιδιαίτερα αυτή την εβδομάδα, ο χριστιανισμός αποκαλύπτει απόλυτα το πρόσωπό του, ένα πρόσωπο μαρτυρίου και θυσίας, πάθους και απελευθέρωσης από τα δεσμά του θανάτου και ενώσεως με τον Θεό Πατέρα. Κατά το Ρώσο θεολόγο Μπουλγκάκοφ, η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η ουσιουδέστερη στιγμή των μυστηρίων της Ορθοδόξου Λατρείας. Οι πιστοί αυτή την εβδομάδα καλούνται προς μετουσίαν της ενσιών δεσποτικής ιερουργίας και καθαρμένες διανοίες να βιώσουν την κορύφωση του απολυτρωτικού έργου του Κυρίου. Η υμνολογία της Μεγάλης Εβδομάδος έχει τη μοναδική δυνατότητα να μας εισαγάγει στην μυσταγωγία του Θείου Πάθους και να μας κάνει κοινωνούς των υψηλών αναβαθμών της κατανήξεώς της. Και τούτο γιατί αποτελείται από υψίστης χριστιανικής εμπνεύσεως συνθέσεις που μας μεταγγίζουν τα λυτρωτικά και σωστικά τους μηνύματα που έχουν μοναδικό διαχρονικό κύρος και αξία. Η πρώτη υμνολογική ενότητα της Μεγάλης Εβδομάδος αρχίζει με το τροπάριο «Ιδού ο νυμφίος έρχεται». Ακολουθούν οι ερμοί της 1ης, 8ης και 9ης οδής του κανόνα του όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας, «Τότι Άβατον, έφρυξε παιδων ευαγών και μεγάλη να σκριστεί» και ολοκληρώνεται με τα ιδεόμυλα των ένων του όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας, «Ερχόμενος ο Κύριος» και το ιδεόμυλο των αποστήχων του όρθρου της Μεγάλης Τρίτης, «Δεύτε πιστή επεργασόμεθα». Όλοι αυτοί οι ύμνοι μας καλούν σε πνευματική αγερσιμότητα για να πραγματοποιηθεί ο μυστικός γάμος της ψυχής μας με τον αιώνιο νυμφίο της Εκκλησίας. Να αποκτήσουμε δηλαδή την κατάλληλη για τον και κοσμημένο νυμφώνα του Σωτήρος λαμπρή στολή της ψυχής, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από την πραγματοποίηση του ορθοδόξου ανακαινιστικού και μορφωτικού ιδεώδους, όπως διατυπώθηκε επιγραμματικά από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. «Χριστός συνταφήνε με δί, Χριστός συναναστήνε, συγκληρονομή σε Χριστό, Υιόν γενέστε Θεού, Θεόν Αυτόν». Μουσική
Συμπορευόμεν αυτό και
Στην ανώνυμη πόρνη του Ευαγγελίου και στη συγκλονιστική της μετάνοια αναφέρονται οι τρεις ύμνοι που ακολουθούν. Πρόκειτο για το ιδιόμελο των ένων του όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης «Η αμαρτωλός έδραμε προς το μύρον» και τα δύο ιδιόμελα των αποστήχων του όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης «Σήμερον ο Χριστός παραγίνεται και προσήλθε γενή δυσόδης και βεβορβωρωμένη». Και τα τρία τροπάρια περιγράφουν τη δραματική κατάσταση της αμαρτωλής γυναίκας, τα αισθήματά της κατά την μετάνοια, την βεβαιότητα για την απομέρους του Θεού παροχής συγγνώμης και κυρίως την ευγνωμοσύνη της για τον Κύριο.
Η έκτη ενότητα αποτελείται από τρεις εκπληκτικούς ύμνους για τους οποίους έχουν συνδεθεί θαυμάσιες μελωδίες. Πρόκειται για το 12ο αντίφωνο της ακολουθίας των παθών «Τάδε λέγει Κύριος», το δοξαστικό των ένων της ίδιας ακολουθίας «Εξέδισαν με τα ημάτια μου» και το δοξαστικό των αποστήχων της ακολουθίας των παθών «Κύριε αναβαίνοντός σου εν το Σταυρό». Στον πρώτο ύμνο ο Κύριος εκφράζει το παραπονό του στους Ιουδαίους για την αχαριστία τους, αφού του πρόσφεραν αντί του μάνα χολήν, αντί του ύδατος όξος, αντί της αγάπης τον σταυρικό θάνατο. Το ίδιο παράπονο εκφράζει ο Κύριος και στον δεύτερο ύμνο, αφού οι σταυρωτές του τον εξέδισαν από τα ενδύματά του και τον ενέδισαν με ψευδές βασιλικό ένδυμα, δηλαδή με κόκκινη χλαμίδα, για να τον εμπέξουν. Στο κεφάλι του έθεσαν ακάνθινο στέφανο, ως θέμα, και στο δεξί του χέρι ως κύπτρο βασιλικό του έδωσαν κάλαμο. Στην τελευταία φράση του ύμνου φανερώνεται η θεϊκή παντοδυναμία, όταν τονίζεται ότι ο Κύριος θα συντρίψει τους σταυρωτές του ως σκεύη κεραμαίος, δηλαδή ως πύληνα σκεύη. Ένα από τα ωραιότερα σε μουσική επένδυση και υμνολογική ποιότητα κείμενα είναι το δοξαστικό των αποστήχων της ακολουθίας των παθών του Κυρίου «Κύριε αναβαίνοντες σου εν το Σταυρό». Όπως σε όλα τα μεγάλα γεγονότα της σωτηρίας, η κτήση συγχαίρει και συμπάσχει, έτσι και κατά τη σταύρωση του Κυρίου φόβος και τρόμος επέπεσε τη κτήση. Ως Κύριος της ζωής και του θανάτου, ο εσταυρωμένος λυτρωτής, αφού εμπόδισε την γη να καταπιεί τους εκτελεστές της θανατικής ποινής του, στον Άδη όμως επέτρεψε να αναπέμψει τους δεσμίους. Ο Χριστός, σύμφωνα με τον ύμνο αυτόν, είναι ο κριτής ζώντων και νεκρών, που ήρθε να προσφέρει ζωή και όχι θάνατο. Άλλωστε, κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας, ο θάνατος δεν ήταν στο αρχικό σχέδιο του Θεού, αφού ο άνθρωπος πλάστηκε για να αποκτήσει τις διαστάσεις της αιωζωής. Το τραγικό όμως γεγονός της πτώσεως, που συνέβη στο Λυκαβιές της ανθρώπινης ιστορίας, στέρισε από τον άνθρωπο αυτή τη δυνατότητα. Με τη σταυρική θυσία ο Χριστός προσλαμβάνει τον θάνατο του ανθρώπου απαθανατίζον το πρόσλημα, σε μια μοναδική στο είδος του παραφορά αγάπης. Γι' αυτό ο ημνογράφος, απευθυνόμενος στον Κύριο της δόξης, του λέγει «Ζωήν ήλθες παρασχήν και ου θάνατον φιλάνθρωπε δόξαση». Yeah.
Good.
Η 7η Υμνολογική Ενότητα αποτελείται και αυτή από δύο ωραιότατους ύμνους. Το δοξαστικό της 6ης ώρας της ακολουθίας των βασιλικών μεγάλων ωρών της Μεγάλης Παρασκευής «Δεύτε Χριστοφόρη λαοί κατήδωμεν» και το λυρικότατο δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού της Μεγάλης Παρασκευής «Σε τον αναβαλόμενον το φως ως περιμάτιον». Στον πρώτο ύμνο γίνεται αναφορά στον Ιούδα και στον Πιλάτο. Ο Ιούδας πρόδωσε το διδάσκαλο για 300 αργυρά νομίσματα. Βέβαια, είναι δύσκολο να καθοριστεί το ψυχολογικό κίνητρο της προδοσίας του. Πιθανόν να συνέβαλε σε αυτό η φιλοχρηματία του, η πληγήσα υπερηφάνειά του, οι διαψευστήσεις προσδοκίες του. Εκείνο όμως που είναι σίγουρο είναι ότι η μορφή του ως συμβόλου προδοσίας παρέμενε πάντα στη συνείδηση του Χριστεπονίμου πληρώματος απεκθής και βδελυρή. Ο Πιλάτος ήταν Ρωμαίος έπαρχος της Ιουδαίας, ο οποίος προέστη της δίκης του Ιησού και διέταξε τη σταύρωσή του. Τα γνωρίσματα της προσωπικότητάς του ήταν η δειλία και ο καιροσκοπισμός. Αν και 6 φορές ομολόγησε την αθωότητα του Ιησού, η δειλία του έφτασε σε τέτοιο σημείο ώστε να συμβολεύεται εκείνους τους οποίους όφελε να διατάζει. Αντιπροσωπεύει όλους εκείνους που θυσιάζουν την αλήθεια στην καιρική σκοπιμότητα και κανονίζουν τη στάση τους σε πρόσωπα και γεγονότα όχι με τις επιταγές της συνειδήσεως αλλά της σκοπιμότητας. Ο δεύτερος ύμνος είναι ένα λογοτεχνικό και ποιητικό αριστούργημα. Παρουσιάζει τον Ιωσήφ τον από Αρημαθία ευσκήμονα βουλευτήν με γλυκύτατες εκφράσεις να διατυπώνει τον ευσυμπάθη των θρήνων για τον μεγάλο νεκρό. Τον αποκαλεί γλυκύτατο Ιησού και διατυπώνει την αδυναμία να τον κυδεύσει, να τον τυλίξει στο συνδόνι και να του ψάλει εξώδια άσματα. Στο τέλος όμως, σε μια δοξολογική αναφορά, μεγαλύνει τα πάθη του Σωτήρος, υμνολογεί την ταφή του και διακηρύσει την χαρά της Αναστάσεως, που δεν είναι ένας στήρος συναισθηματισμός, ούτε μια απλή λυρική εφροσύνη, αλλά ένα μέτρο ζωής πραγματικά μοναδικό, η πιο προσιτή φανέρωση της χαράς και της βεβαιότητας της σωτηρίας. Oh.
Καθέλων
Η τελευταία υμνολογική ενότητα μας μεταφέρει στο Μεγάλο Σάββατο, που είναι το φωτεινό και δοξασμένο τέρμα της Μεγάλης Εβδομάδος, το μετέχμιο μεταξύ του πένθου της Σταυρώσεως και της Χαράς της Αναστάσεως. Το όλο λειτουργικό κλίμα της ημέρας είναι γεμάτο από αναστάσιμο πανηγυρικό τόνο για τη νίκη του Χριστού πάνω στο θάνατο. Μετά τη μικρή είσοδο, διαβάζονται τα αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη, τα οποία εντάσσονται αρμονικά στα πασχάλια πλαίσια της ημέρας. Τα αναγνώσματα αυτά παρουσιάζουν τον Δημιουργό Θεό που έπλασε το φως, τον Ιωνά ως πρότυπο του Αναστάντος Χριστού και τη σωτηρία των τριών παιδών από την Κάμενο του Πυρός στην Καιωμένη. Στο τελευταίο αυτό ανάγνωσμα επισυνάπτεται ο εξαίσιος ύμνος των τριών παιδών, με τον οποίο όλη η φύση
καλείται να υμνήσει τον νικητή του θανάτου και του Άδου Χριστό. Ο ωραιότατος ύμνος «Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην», με τον οποίο θα κλείσει η όμορφη αυτή μουσικοφιλολογική εκδήλωση, ψέλνεται μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, το οποίο ο λαός μας ονομάζει Πρώτη Ανάσταση. Και ενώ το σταυρώσιμο Πάσχα βρίσκεται στο τέλος και ανατέλει το Αναστάσιμο, οι ιερείς φορούν λευκά άμφια και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα μεταδίδει το μήνυμα της Αναστάσεως μέσα σε μια ατμόσφαιρα γιορταστική και πανηγυρική. Το σωστικό για την ανθρωπότητα θείο πάθος έχει συντελεστεί και η ρόδινη αντάβγεια της Αναστάσεως υποφώσκει πίσω από τον θεοδέγμονα τάφο της Ιερουσαλήμ. Πλησιάζει το φως, η ατέρμονη αιωνιότητα, ο ατελεύτητος σαββατισμός της 8ης ημέρας, η λαμπροφόρα στιγμή της Θείας Εγέρσεως που θα ανακοινήσει και θα μεταμορφώσει τα πάντα. Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνηση. Κυρίου των Κυρίων, υμνείται και υπεριψούται αυτόν εις τους αιώνας. Τον Κύριον υμνείται και υπεριψούται εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε Άγγελοι Κυρίου, ουρανοί Κυρίου των Κύριων.
Επιτρέψτε μου, καθηκόντος θα έλεγα, ως πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού αυτού, να ευχαριστήσω αρχικά όλους εσάς που για ακόμη μία φορά, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, είστε εδώ στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου, εδώ στην ευλογημένη ενορία των 40 εκκλησιών. Τους σεβαστούς ιερείς, οι οποίοι ήταν παρόντες σήμερα εδώ, τον κύριο Κούβελα, τον κύριο Γάκη, τον πρώην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, του Δήμου μας, και βλέποντάς τον και βέβαια και με όλες τις τους ήχους και τους ύμνους, πάντα το με έρχεται στο μυαλό μου οι υπέροχες εκείνες συναυλίες του Συγκροτήματος Παραδοσιακής Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, μοναδικές θα έλεγα. Ευχαριστούμε τους άρχοντες οφικιάλιους, οι οποίοι σήμερα ήταν παρόντες, τους συναδέλφους, ιεροψάλτες, πρωτοψάλτες, λαμπαδαρίους, δομέστικους, ισοκράτες, που πάντοτε στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες και αναδεικνύουν τον πολιτισμό μας, την παράδοσή μας, την βυζαντινή μας εκκλησιαστική μουσική, την ψαλτική μας τέχνη. Και όλους εσάς, τους κυρίους και τις κυρίες, οι οποίες τιμούν πάντοτε τέτοιες αξιόλογες προσπάθειες. Βέβαια, να ευχαριστήσω για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον κύριο Τρίτο, τον καθηγητή της θεολογικής μας σχολής, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του και με τα έτσι τον λόγο του, τον φωτισμένο, μας μεταφέρει και αυτός από την πλευρά του στο μεγαλείο της Μεγάλης Εβδομάδος. Τον πραγματικά μοναδικό βυζαντινό χορό του Συλλόγου Ιεροψαλτών Φλόρινας, οι οποίοι απέδωσαν άριστα, θα έλεγα, τους ύμνους. Να μην ξεχάσω κανέναν. Βέβαια, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί κάποιους ανθρώπους τους οποίους από μικρός, ξέρετε, τους γνωρίζω με μαύρα μαλλιά και ξαφνικά τους βλέπω έτσι και βλέπω ότι έχω μεγαλώσει κι εγώ ίσως. Το δάσκαλό μου, το Σωτήρη τον Αρβανίτη, ο οποίος από μικρό παιδί με πήρε από το χέρι και με ανέβασε στο ψαλτήρι και με έμαθε να ψάλω. Αυτό τον ευχαριστώ πολύ σήμερα για την παρουσία του. Και όχι μόνο, αλλά και για ό,τι προσέφερε σε μένα. Και να ξεχάσω τον άρχοντα, τον Στέφανο τον Δόντσιο, τον πρωτοψάλτη του Αγίου Πατελήμονος Φλόρινας, τον οποίο για δύο χρόνια στο εκκλησιαστικό λύκειο που ήμουνα τον άκουγα, αλλά και στη σχολή της βυζαντινής μουσικής διδάχτηκα πάρα πολλά. Δάσκαλε, σε ευχαριστώ πολύ. Και τον νεότερο, τον Αθανάση τον Βουγιουκλή, που έτσι με την μεγαλειώδη φωνή του, θα έλεγα, πάντοτε μας μεταφέρει σε άλλο κόσμο, θα έλεγα. Δεν νομίζω πως ξεχνάω κάτι. Όλους τους χορηγούς μας, την 4Ε που πάντοτε καλύπτει για τρίτη χρονιά την Συμφωνία Ειδημόπων Πρωτοψαλτών, τον Στέργιο τον Τράκα που είναι στον ήχο, να ευχηθούμε σε όλους σας καλή Ανάσταση, καλή Μεγάλη Εβδομάδα βέβαια και καλή Ανάσταση. Και του χρόνου να ανταμώσουμε εδώ. Να είστε καλά.